Η εξέλιξη της θεωρητικής φυσικής τελείωσε με τη διατύπωση της νευτώνιας μηχανικής, σωστά? Και με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία. Και τη θεωρία της σχετικότητας και την κβαντομηχανική, αλλώς εκεί έτσι. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι. Από το πρόβλημα της ιεραρχίας μέχρι της μοναδικότητας στο εσωτερικό μελανών οπών, η θεωρητική φυσική είναι γεμάτη από αναπάντητα θεμελιώδη ερωτήματα. Βέβαια, πολλές θεωρίες και πολλά μοντέλα έχουν χτιστεί προκειμένου να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, αλλά πολλές από αυτές τις θεωρίες αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό πρόβλημα. Οι ενεργειακές τους κλίμακες είναι τόσο μεγάλες και τόσο μακριά από τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα που μας είναι αδύνατο να τις τεστάρουμε στην πράξη, πειραματικά δηλαδή. Το θέμα του σημερινού βίντεο αφορά κάτι που μας έχει επιτρέψει να κάνουμε ακριβώς αυτό και να μελετάμε εξωτικά αντικείμενα όπως μαύρες τρύπες ή αστερές νετρονίων ή ακόμη και την αρχή του ίδιου του σύμπαντος και έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου κλάδου αστροφυσικής. Θα μιλήσουμε για βαρυτικά κύματα. Σύμφωνα με τη γενική θεωρία της σχετικότητας, η βαρύτητα δεν αποτελεί δύναμη με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Η βαρύτητα είναι αποτέλεσμα καμπύλωσης του χωροχρόνου που προκαλούν έμαζα πυκνά αντικείμενα. Αντικείμενα μεγαλύτερης πυκνότητας προκαλούν μεγαλύτερη καμπύλωση του χωροχρόνου και αντίστροφα. Η γενική σχετικότητα είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένη θεωρία και οι προβλέψεις της έχουν επανειλημμένα επιβεβαιωθεί πειραματικά. Η τελευταία και ίσως πιο σημαντική επιβεβαίωση πρόβλεψης της γενικής σχετικότητας ήταν η ανίχνευση αρχικά το 2015 βαρυτικών κυμάτων. Πριν μιλήσουμε όμως για την ανίχνευση των βαρυτικών κυμάτων, πρέπει να πούμε τι είναι τα βαρυτικά κύματα. Εδώ αξίζει να σκεφτούμε ένα μηχανικό ανάλογο, για παράδειγμα τους κυματισμούς που προκαλεί στην επιφάνεια του νερού μια κινούμενη βάρκα. Όσο πιο γρήγορα κινείται η βάρκα, τόσο πιο έντονοι οι κυματισμοί. Στην περίπτωση των βαρυτικών κυμάτων, η βάρκα θα μπορούσε να είναι ένα ζεύγος περιστρεφόμενων αστρονομικών σωμάτων, ενώ η επιφάνεια του νερού μπορεί να παρομοιαστεί με την επιφάνεια του ίδιου του χωροχρόνου. Τα βαρυτικά κύματα είναι αυτό που λέμε τετραπολικά κύματα και διαδίδονται ως διαταραχές τεντωμένου και συμπυκνωμένου χώρου. Αν ένα βαρυτικό κύμα περάσει μέσα από κάτι, θα το τεντώσει και θα το συμπυκνώσει διαδοχικά. Αυτό θα συμβεί ακόμη και αν περάσει μέσα από εμάς. Αν ένα βαρυτικό κύμα μας διασχίσει δηλαδή, θα μας ψηλώσει και θα μας λεπτύνει και θα μας κοντίνει και παχύνει. Βέβαια, δεν χρειάζεται να τρομάζουμε, γιατί η βαρυτική αλληλεπίδραση είναι μια εξαιρετικά ασθενής αλληλεπίδραση. Και τα βαρυτικά κύματα που δημιουργούνται ακόμη και από τα πιο ακραία αστροφυσικά γεγονότα, προκαλούν μεταβολές εδώ στη Γη της τάξης του 10 στη 21. Αυτό είναι 0,20 μηδενικά και 1. Μεταβολές εκατομμύρια φορές μικρότερες από το μέγεθος του πυρήνα ενός ατόμου. Αυτό δείχνει και το πόσο δύσκολο είναι να ανιχνευθούν τα βαρυτικά κύματα και απόδειξη αυτού αποτελεί ότι από την αρχική τους πρόβλεψη το 1916 χρειάστηκε να περάσουν 100 χρόνια μέχρι να ανιχνευθούν άμεσα πειραματικά. Το 2015 το Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, αλλιώς LIGO, ανίχνευσε το σήμα που προέκυψε από τη συγχώνευση δύο μελανών οπών. Το LIGO ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2002 και αποτελείται από δύο όμοιες πειραματικές διατάξεις, μία στη Λουιζιάννα και μία στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. Κάθε μία από αυτές τις διατάξεις είναι στην ουσία ένα τεράστιο ιντερφερόμετρο Μάικελσον. Οι δέσμοι λέιζερ στέλνεται σε ένα διαχωριστή και οι δύο νέες δέσμες ταξιδεύουν κάθετα μεταξύ τους στους βραχίωνες μήκους 4 χιλιόμετρων της διάταξης. Στο τέλος του βραχίωνα, η κάθε δέσμη συναντά ένα καθρέφτη που τη στέλνει πίσω. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται πάνω από 200 φορές πριν οι δύο δέσμες ενωθούν ξανά. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα έχουν κορυφές και κοιλάδες και αν δύο τέτοια κύματα ενωθούν, έχουμε συμβολή. Στην ειδική περίπτωση όπου οι κοιλάδες του ενός πέσουν πάνω στις κορυφές του άλλου, έχουμε καταστροφική συμβολή. Το φαινόμενο αυτό εκμεταλλεύεται η διάταξη του LIGO. Εκεί τα μήκη των διαδρομών των δεσμών λέιζερ είναι τέτοια, ώστε όταν οι δέσμες επανενώνονται να έχουμε καταστροφική συμβολή. Αν ένα βαρυτικό κύμα περάσει μέσα από τη διάταξη, θα τεντώσει και θα συμπυκνώσει το χώρο και θα αλλάξει το μήκος των διαδρομών των δεσμών λέιζερ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να σταματήσει η καταστροφική συμβολή και να δούμε μη μηδενικό σήμα στον ανιχνευτή. Στο σημείο αυτό μπορεί να αναρωτηθεί κανείς το εξής. Αν τα βαρυτικά κύματα τεντώνουν και συμπυκνώνουν τα πάντα, δεν θα έπρεπε να κάνουν το ίδιο και με τις δέσμες λέιζερ. Με άλλα λόγια, αν συμπυκνώνουν και τεντώνουν τα πάντα με τον ίδιο τρόπο, θα περιμέναμε ότι τίποτα δεν θα αλλάζει. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι σχετικά απλή. Όσο το μήκος κύματος της δέσμης λέιζερ είναι πολύ μικρότερο από το μήκος κύματος των βαρυτικών κυμάτων, τόσο πιο κοντά στο σταθερό μπορούμε να θεωρούμε το μήκος κύματος της δέσμης λέιζερ. Με άλλα λόγια, τα βαρυτικά κύματα δεν επηρεάζουν το μήκος κύματος της δέσμης λέιζερ. Πίσω τώρα στο 2015, ή μάλλον 1,4 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, όταν δύο μαύρες τρύπες 30 και 35 ηλιακών μαζών άρχισαν να περιστρέφονται όλο και πιο γρήγορα η μία γύρω από την άλλη μέχρι που συγχωνεύθηκαν, αφήνοντας πίσω τους μία νέα μαύρη τρύπα 62 ηλιακών μαζών. Με μία πρώτη ματιά φαίνεται να χάθηκαν τρεις ηλιακές μάζες, οι οποίες στην πραγματικότητα βέβαια δεν χάθηκαν, αλλά εκπέμφθηκαν με τη μορφή βαρυτικών κυμάτων.
τα βαρυτικά κύματα που δημιουργήθηκαν κατά τη διαδικασία της Ένωσης ταξίδεψαν 1,4 δισεκατομμύρια έτη φωτός προς εμάς και ήταν αρκετά ισχυρά ώστε οι ανιχνευτές του LIGO να τα ανιχνεύσουν. Το γεγονός της Ένωσης ήταν τόσο ακραίο, ώστε κατά τη διάρκεια του ανιχνεύσιμου σήματος που διήρκησε περίπου 0,2 δευτερόλεπτα, οι μαύρες τρύπες περιστρέφονταν η μία γύρω από την άλλη με ταχύτητες της τάξης του 50% της ταχύτητας του φωτός ή αλλιώς της τάξης των 500 εκατομμυρίων χιλιόμετρων την ώρα. Θυμηθείτε ότι μιλάμε για αντικείμενα με μάζες όσο 30 ύλη το καθένα. Η ενέργεια που εκπέμφθηκε κατά τη συγχώνευση ήταν μεγαλύτερη από τη συνολική ακτινοβολία όλων των αστεριών του ορατού σύμπαντος. Το σήμα του γεγονότος το ανίχνευσαν και οι δύο διατάξεις του LIGO, ενώ η αντίστοιχη διάταξη του ευρωπαϊκού ανιχνευτή Virgo ήταν υπό τη διαδικασία αναβάθμισης. Τα βαρυτικά κύματα που ψάχνουμε τείνουν να έχουν συχνότητες που είναι μέσα στα πλαίσια της ανθρώπινης ακοής. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλουμε, μπορούμε, αφού βέβαια τα ενισχύσουμε πολύ πρώτα, να μετατρέψουμε τα βαρυτικά κύματα σε ακουστικά και να τα ακούσουμε. Ακούμε κάτι τέτοιο. Είπα στην αρχή ότι τα βαρυτικά κύματα έχουν οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου κλάδου αστροφυσικής. Αυτός είναι ο κλάδος της αστροφυσικής των βαρυτικών κυμάτων. Ξεκινώντας από τις μαύρες τρύπες, γνωρίζουμε ότι δεν περιγράφονται πλήρως στα πλαίσια της γενικής σχετικότητας, η οποία δεν είναι συμβατή με μια κβαντική διατύπωση της βαρύτητας. Μέσα στα επόμενα χρόνια θα πάρουμε πολλές νέες πληροφορίες για τις μαύρες τρύπες και θα εξερευνήσουμε το ενδεχόμενο νέα πεδία να κρύβονται σε περιοχές όπου η βαρύτητα είναι τόσο ισχυρή. Πεδία που απουσιάζουν από τη δική μας διαστημική γειτονιά. Από την άλλη, για τη μελέτη του αρχαίγονου σύμπαντος, η χρήση φωτός, ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δηλαδή, μας περιορίζει αρκετά γιατί στα αρχικά του στάδια το σύμπαν ήταν τόσο πυκνό που το φως δεν μπορούσε να το διασχίσει. Τα βαρυτικά κύματα όμως μπορούν να διασχίσουν περιοχές που το φως δεν μπορεί. Επομένως, παρατηρώντας τα κατάλληλα βαρυτικά κύματα, μπορούμε να δούμε το πολύ αρχαίγονο σύμπαν και να φτάσουμε πολύ κοντά στο ίδιο το Big Bang. Τέλος, υπάρχει πιθανότητα στο μέλλον, με τη χρήση πιο ευαίσθητων ανιχνευτών, να ανακαλύψουμε ακόμη πιο εξωτικά αντικείμενα όπως σκουλικότρυπες ή ακόμη και κοσμικές χορδές, αντικείμενα με πάχος μικρότερα από ένα πρωτόνιο και μήκη που φτάνουν το μέγεθος όλου του ορατού σύμπαντος. Κλείνοντας το βίντεο, θα ήθελα να πω ότι η εποχή που διανύουμε έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αν κανείς είναι κοσμολόγος ή θεωρητικός φυσικός και τα βαρυτικά κύματα είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ισχύει αυτό. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή και ένα like και τα λέμε στο επόμενο.